Ο Νούφρια, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση του Υπουργού Παιδείας με τον βοηθό αρχηγό αστυνομίας εδώ στο Υπουργείο Παιδείας, στον απόϊχο και των χθεσινών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ανακοινώθηκαν τα μέτρα ασφάλειας στα δημόσια σχολεία. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι πριν από αυτή τη συνάντηση ο Υπουργός είχε βρεθεί στην Βουλή και συγκεκριμένα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, όπου εκεί είδαμε μια αίθουσα κατάμεστη, θα λέγαμε, ο Νούφρια, με όλους τους αρμόδιους φορείς. Και δεν μιλούμε μόνο για εκπαιδευτικές οργανώσεις και Υπουργείο Παιδείας, ήταν και η πυροσβεστική και η αστυνομία και η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού και προστασίας επίσης, και η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ναι. Στο επίκεντρο τα θέματα ασφάλειας και υγείας των μαθητών. Ναι. Όπως αναφέρθηκε ο Νούφριε, το Υπουργείο Παιδείας έχει ένα στρατηγικό σχεδιασμό σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Δηλαδή, πέρα από αυτά τα οποία εξαγγέλθηκαν χθες και ανέφερες και εσύ προηγουμένως, υπάρχει και μια άλλη σειρά μέτρων, την οποία έτσι θα ρωτήσουμε και τον Υπουργό στο πέρας αυτής της συνάντησης που έχει με τον βοηθό αρχηγό αστυνομίας. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να ληφθούν, όπως επίσης και το ποια θα είναι και η συνεισφορά της αστυνομίας. Γιατί αν θυμάσαι και εσύ μετά και το περιστατικό που έγινε στην Λάρνακα με την απαγωγή των δύο παιδιών, ο αρχηγός αστυνομίας ανέφερε ότι βρίσκεται στην διάθεση του Υπουργείου Παιδείας η αστυνομία για να συνεισφέρει με όποιον τρόπο μπορεί για να ληφθούν έτσι κάποια μέτρα. Το θέμα είναι να είναι και στην διάθεση για τους μαθητές. Ναι. Ακριβώς, ο Νούφριε, πρέπει να αναφέρουμε πάντως αυτό, κάτι που ακούσαμε και στην Επιτροπή Παιδείας προηγουμένως, ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν χθες από πλευράς και που επικύρωσε μάλλον το Υπουργικό Συμβούλιο χθες, υπήρχαν και σε μια σχετική έκθεση την οποία είχε ετοιμάσει η αστυνομία το 2011. Δηλαδή, αυτές οι ψηλές περιφράξεις, για παράδειγμα, υπήρχαν στην έκθεση της αστυνομίας και όπως επίσης και κάποια από τα μέτρα τα οποία επικύρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Πάντως, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ο Νούφριε έθεσαν και θέμα για την υγεία των παιδιών. Συγκεκριμένα υποστήριξαν ότι πρέπει έτσι, να υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι να γνωρίζουν και πρώτες βοήθειες, ενώ έκανε και μια αναφορά ο πρόεδρος της Προέθεντωσης της Επιτροπής ότι υπάρχουν και γυμναστές ακόμα στα σχολεία, οι οποίοι δεν είναι πιστοποιημένοι όλοι, δηλαδή ότι γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δει και το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή να υπάρχουν άτομα τα οποία να μπορούν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση που χρειαστεί να παρασχούν στα παιδιά. Ναι. Όπως επίσης και θετέθηκε θέμα και υπεύθυνη τμήματος στα σχολεία να είναι οι διαμεσολαβητές, ένας συνδετικός κρίκος θα λέγαμε, μαζί με την ομάδα ασφάλειας και υγείας στα σχολεία και την ομάδα παρέμβασης του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή να τύχουν της απαραίτητης εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορούν να ενισχύσουν αυτές τις ομάδες για την καλύτερη λειτουργία των δημόσιων σχολείων. Ναι. Επίσης, ο Νούφριε, πρέπει να αναφέρουμε κάτι το οποίο υπόθηκε και στην Επιτροπή από πλευράς της κυρίας Λίδας Κουρσουμπά, της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού. Έχει τους ενδιασμούς της, η κυρία Κουρσουμπά. Ότι, έθεσε βασικά το θέμα των μέτρων, ο Νούφριε, mm-hmm. γιατί με αφορμή και το περιστατικό της απαγωγής των δύο παιδιών, αλλά και τον θάνατο του μαθητή πριν από λίγο καιρό στο Αλεθρικό, ότι τα μέτρα τα οποία πρέπει να παρθούν, επισήμανε να ότι δεν πρέπει να είναι βραχυπρόθεσμα και βιαστικά, να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα και παιδοκεντρικά, και ανέφερε ότι πρέπει κάθε σχολική ομάδα να εφαρμόζει αυτά τα μέτρα ανάλογα με τα δικά της χαρακτηριστικά. Ο Νούφριε, επίσης, αυτό που υπόθηκε, είδαμε και χθες αυτή την σχετική κάρτα εισόδου και εξόδου στα σχολεία, το νέο μέτρο το οποίο ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η Επίτροπος Προστασίας λοιπόν Προσωπικών Δεδομένων υπέδειξε ότι αυτή η κάρτα εισόδου δεν είναι κάτι καινούριο, λειτουργεί ήδη σε κάποια σχολεία. Είναι μια πρακτική για τους
Ακριβώς. Είναι μια πρακτική που δίνεται για τους συγγενείς των παιδιών, τους επισκέπτες που παραλαμβάνουν τα παιδιά, και υπέδειξε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα προσωπικών δεδομένων. Ενώ για τα θέμα για τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, υπέδειξε ότι γίνεται μια συζήτηση με το Υπουργείο από το 2016 για μια προσπάθεια να γίνεται σε συγκεκριμένες και κατ' εξαίρεση περιπτώσεις. Γι' αυτό πρέπει να γίνει επαναπροσέγγιση, ανέφερε, και εκεί όπου υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και πραγματικός λόγος, να το δούμε και να το συζητήσουμε κατ' εξαίρεση. Μάλιστα. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία τίθονται ονούφρια και αφορούν τα θέματα ασφάλειας και υγείας των παιδιών. Είμαστε εν αναμονή αυτής της ολοκλήρωσης εδώ της συνάντησης στο Υπουργείο Παιδείας με την αστυνομία, ναι, όπου θα ρωτήσουμε και τον Υπουργό περισσότερες πληροφορίες, και όπως επίσης θα ρωτήσουμε εάν υπάρχουν και κάποια άλλα μέτρα υπόψη, να ρωτήσουμε τι είναι αυτός τελικά ο στρατηγικός σχεδιασμός, δηλαδή ποια είναι τα επιπλέον μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και πώς θα συνεισφέρει και η αστυνομία σε όλη αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε, Νικόλ, με μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντως, σημαντική η επισήμανση της κυρίας Κωνσταντοπάου, ότι σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περιοχή, σε κάθε σχολείο υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άρα όλα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και από μια ομάδα ειδικών, ειδικευμένων καλύτερα, θα πρέπει να γίνει αυτή η μελέτη για το πώς και σε ποια σχολεία και με ποιο τρόπο θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι.